γεια σας, καλώς ήρθατε σε μια ακόμη πλατφόρμα από την οποία μπορούμε να τα λέμε. Αποφάσισα να ξεκινήσω το δικό μου podcast. Θέλω να με συγχωρέσετε λίγο στην αρχή που ίσως να μην είναι ο τέλειος ήχος που έχουμε συνηθίσει να ακούμε στα podcast και γενικότερα έτσι λίγο κάποια τεχνικά προβληματάκια που μπορεί να έχουμε μέχρι και εγώ να το βρω. Για όσους δεν με ξέρουν να συστηθώ, σε περίπτωση που κάποιος για κάποιο λόγο βρέθηκε σε αυτό το podcast χωρίς να έχει δει κάτι άλλο από μένα, Είμαι η Πινελόπη, έχω ένα κανάλι στο YouTube και γενικότερα δραστηριοποιούμε αρκετά στα social media και συζητάμε έτσι λίγο το ταξίδι μας προς μια πιο υγιεινή και ισορροπημένη ζωή αλλά και γενικότερα όλα τα struggles του να μεγαλώνεις, όλα τα struggles του να ανακαλύπτεις σιγά σιγά τον εαυτό σου, να βρίσκεις τις ισορροπίες μέσα σου Γι' αυτό και αποφάσισα να ονομάσω αυτό το podcast Wabi Sabi. Το Wabi Sabi είναι μια ιαπωνική λέξη η οποία σημαίνει να αποδέχεσαι τη ζωή με τα πάνω και τα κάτω της, τις εξελίξεις της και ουσιαστικά αν θα έπρεπε να το συνοψίσω με μια έκφραση σημαίνει growing with the flow, να πηγαίνεις με τη ροή των πραγμάτων και να αποδέχεσαι και τις ατέλειες που μπορεί να έχει το κάθε τι, γιατί κάθε τι έχει θετικά και αρνητικά μέσα του. Μου άρεσε πάρα πολύ, με εξέφρασε, νιώθω ότι θα καλύψει όλα τα θέματα τα οποία θέλω να συζητάμε εδώ, γιατί θέλω εδώ πέρα να είναι η ασφαλής γωνία μας, να είμαστε έτσι λίγο λιγότεροι και να μπορούμε να συζητάμε πιο ανοιχτά και πιο ελεύθερα. Και θέλω να μιλάμε για όλα αυτά τα μικρά και τα μεγάλα καθημερινά θέματα που μας απασχολούν. Ζητήματα όπως όλες οι ανησυχίες που μπορεί να έχουμε στα επαγγελματικά, στα προσωπικά, συναισθήματα, πώς να διαχειριζόμαστε το χρόνο, τα χρήματα, ανασφάλειες, φόβους... Όλα αυτά που αντιμετωπίζω εγώ καθημερινά και αυτό το μοίρασμα κάνει καλό και σε μένα, είναι έτσι κάπως θεραπευτικό. Επομένως αποφάσισα να το κάνουμε από εδώ μέσα. Σήμερα λοιπόν θέλω να μιλήσω για την δοκιμή νέων πραγμάτων, για το να πηγαίνει σε μία νέα πίστα ουσιαστικά και κάθε τι καινούριο είναι και ιδιαίτερα τρομακτικό και θέλω να μιλήσω επίσης και για το σύνδρομο του imposter. Imposter syndrome, ε, για όσους δεν το έχετε ξανακούσει, είναι ένα σύνδρομο κατωτερότητας να το πω που μπορεί πολύ να το έχετε αισθανθεί κάποια στιγμή στη ζωή σας αισθάνεσαι ότι όλους όσους πιστεύουν κάτι καλό για εσένα ή σε θαυμάζουν ή σε έχουν ψηλά σε υπόληψη οτιδήποτε, τους έχεις κορυδέψει. Ότι στην πραγματικότητα δεν αξίζεις τίποτα από όλα αυτά για τα οποία μπορεί να σου κάνουν praise. Ότι επειδή εσύ βλέπεις τον εαυτό σου σε καθημερινές στιγμές και βλέπεις τον εαυτό σου σε στιγμές όπου... Δεν είσαι αυτό που μπορεί να παρουσιάζεις ε, στην επαγγελματική σου καριέρα ή στην online ζωή σου... Σίγουρα υπάρχουν στιγμές που είσαι απλά άνθρωπος με όλες τις ατέλειές σου και που καταφεύγει σε πράγματα που ενδεχομένως να είναι και αντίθετα από αυτά που συμβουλεύεις τους άλλους να κάνουν. Επομένως υπάρχουν στιγμές που λες δεν αξίζω όλα αυτά τα οποία μου καταλογίζουν, όλα αυτά τα θετικά, όλους αυτούς τους επένους. Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει κι εσείς ποτέ. Είναι ας πούμε κάτι το οποίο είναι πολύ συχνό όταν κάποιο τελειώνει τις σπουδέ του και πιάνει μια δουλειά Ακόμα και αν είναι εξαιρετικά ταλαντούχος αυτό που κάνει έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων στον χώρο του, λόγω του νεαρού της ηλικίας του και λόγω ίσως ότι δεν έχουν περάσει αρκετά χρόνια για να πιστέψει τα στ αλήθεια στον εαυτό του, μπορεί κάποιο να τον παίρνει τηλέφωνο και αυτός να αισθάνεται μέσα του ότι «Κοίτα να δεις, αυτός τώρα πιστεύει ότι μιλάει με ένα πραγματικό επαγγελματία, ενώ στην πραγματικότητα μιλάει με μένα που είμαι impostor και που Ξέρεις, το παίζω, αλλά δεν είμαι στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα είμαι απλά ένας απλός άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι. Δεν ξέρω, τώρα που λέω όλες αυτές τις σκέψεις φωναχτά, εννοείται καταλαβαίνω τον παραλογισμό του πράγματος, εννοείται ότι καταλαβαίνω πως όλοι έχουμε χαρίσματα και όλοι αξίζουμε στο τομέα μας να μας αναγνωρίζουν τα χαρίσματά μας, γιατί κάπου είχα διαβάσει ότι κάθε άνθρωπος είναι έστω και σε ένα πράγμα καλύτερος από το 90% των ανθρώπων παγκοσμίω. Έστω και σε ένα πράγμα. Έστω και στο πόσο καλά γράμματα κάνει, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Σε ένα πράγμα είμαστε όλοι καλύτεροι από τους περισσότερους στον κόσμο. Και αυτό εμένα έκατσε καλά μέσα μου, δηλαδή κάπως το πιστεύω. Το πιστεύω ότι όλοι έχουμε ένα χάρισμα, το οποίο μπορεί να ακούγεται χαζό ή μπορεί να θεωρείται αυτονόητο μέσα στο μυαλό μας, γιατί έχουμε συνηθίσει να είμαστε καλοί σε αυτό. Αλλά δεν είναι όλοι καλοί σε αυτό. Και μα αξίζει να μα αναγνωρίζετε ότι σε αυτό το πράγμα είμαστε πραγματικά καλύτεροι από το μέσο όρο. Ναι, τέλο πάντων, έλεγα ότι μου ακούγεται παράλογο τώρα που το λέω φωναχτά, αν και είναι όλη μου η ζωή αυτό το αίσθημα κατωτερότητα και το αίσθημα ότι ό,τι καλό πιστεύουν όλοι οι άλλοι για μένα είναι απλά στο μυαλό του. Συνειδητοποίησα για άλλη μια φορά το παράλογο του πράγματο τι προάλλε που το συζητούσα με το αγόρι μου και προσπαθούσα να το εξηγήσω τι σημαίνει Imposter Syndrome και απλά με κοιτούσε με ένα βλέμμα του τύπου δεν έχω κάνει ποτέ αυτές τις σκέψεις, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς και συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν άνθρωποι που προχωράνε όλη τους τη ζωή χωρίς να αισθάνονται κάποιο αίσθημα κατωτερότητας και χωρίς να αισθάνονται συνέχεια αμφιβολία για το αν κάνουν κάτι λάθος ή για το αν παρουσιάζουν τον εαυτό τους σαν κάτι παραπάνω από αυτό που πραγματικά είναι. Και αυτό ήταν groundbreaking στο κεφάλι μου. Anyway, πίσω στο θέμα του ξεκινάω καινούργια πράγματα, περνάω σε καινούργια πίστα, δοκιμάζω κάτι που μου φαίνεται κάπως τρομακτικό. Ε, όπως σας έχω πει και στο κανάλι μου στο YouTube, έχω ξεκινήσει ουσιαστικά με την Κατερίνα ένα καινούργιο project. Η Κατερίνα είναι μια φίλη μου για όποιον δεν την ξέρει. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν ένα καινούριο project, το οποίο θα σας το αποκαλύψω σε λίγους μήνες και προς το παρόν δεν μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι για πρώτη φορά ουσιαστικά στη δική μου επαγγελματική ζωή χρειάστηκε να δώσω τόσο πολύ από το είναι μου και να ρισκάρω ενδεχομένως τόσο πολύ. Ήταν η πρώτη φορά στη δική μου ζωή που χρειάστηκε να αφήσω τον έλεγχο κάποιων πραγμάτων. Εγώ έχω μάθει να δουλεύω σαν ελεύθερο επαγγελματία, να το πω σε εισαγωγικά ή και χωρί τα εισαγωγικά, γιατί είπαμε να πιστεύουμε στον εαυτό μα σε λίγο. Έχω μάθει λοιπόν να δουλεύω έχοντα τον έλεγχο όλων των παραμέτρων σε κάθε τι που κάνω και αυτή τη φορά χρειάστηκε να αφήσω τον έλεγχο σε κάποια πράγματα, να δείξω εμπιστοσύνη στα χαρίσματα και στι ικανότητε ενό άλλου ανθρώπου. Χρειάστηκε επίσης να δοκιμαστώ σε πράγματα που ήταν έξω από αυτά τα οποία έχω μάθει να κάνω. Έχω ίσως τελειοποιήσει, έχω βρει τα συστήματα τα οποία λειτουργούν για εμένα και πλέον δεν με τρομάζουν. Οι διαδικασίες λοιπόν που ακολουθούσα στην καθημερινή μου ζωή, στην καθημερινή μου ρουτίνα, στις καθημερινές μου εργασίες δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που κλείθηκα να κάνω τώρα. Συνειδητοποίησα λοιπόν ορισμένα πράγματα στα οποία είμαι κακή. Ένα από αυτά είναι το να κρατάω Excel, ειδικά Excel που αφορούν ζητήματα οικονομικά. Γενικότερα στο να κρατάω Excel στα οποία κάνουμε διάφορους ας πούμε, υπολογισμούς και πρέπει να υπάρχει απόλυτη λεπτομέρεια και ακρίβεια και ενημερότητα συνέχεια. Και είμαι πολύ κακή επίσης στο να κάνω υπομονή με κάποια πράγματα. Η δική μου γνώμη γενικότερα είναι ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται. Γι' αυτό το λόγο και ακούτε αυτό το podcast με λίγο χειρότερη ποιότητα ήχου γιατί από το να μην το κάνω ποτέ, θεωρώ ότι είναι καλύτερο να ξεκινήσω από κάπου και στη συνέχεια να το βρω το θέμα με τις λεπτομέρειες, που οκ, okay, αυτό γενικά νομίζω είναι μια καλή λογική να έχει κάποιο, αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι στο οποίο έχει απόλυτο νόημα το να κάνεις υπομονή ώστε να μπορέσουν τα πράγματα να οριμάσουν και να μπορέσεις να επαναξιολογήσεις κάποια πράγματα, να έχεις το χρόνο σου να τα σκεφτεί και να τα σκεφτεί σοβαρά και όχι με τον παρορμητισμό και τον αυτορμητισμό που μπορεί να έχει στην αρχή. Αυτό λοιπόν είναι ένα ακόμα πράγμα στο οποίο δεν το έχω. Δεν το έχω επίση στο να δίπλο τσεκάρω πράγματα και είμαι επίση πολύ κακή στο να μην επηρεάζομαι από τι ενέργειε και τι διαθέσει των άλλων ανθρώπων. Αυτό το έψαξα λίγο, έκανα την εσωτερική μου αναζήτηση και έχω καταλάβει ότι προκύπτει από το γεγονός ότι έχω έντονη ενσυναίσθηση και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όταν κάποιο είναι χαρούμενος να νιώθω κι εγώ τη χαρά του. Και όταν κάποιο είναι λυπημένο, να αισθάνομαι κι εγώ τη λύπη του. Και είναι απίστευτο το πόσο γρήγορα το πιάνω αυτό το συνέστημα και το βάζω μέσα μου. Και αυτό το οποίο θα ήθελα, ας πούμε, να δουλέψω είναι το να βλέπω τη λύπη του άλλου, αλλά να μην την παίρνω μέσα μου. Αντίστοιχα, το ίδιο μπορεί να συμβαίνει με τα νεύρα, με την κρίνια. Απορροφάω πάρα πολύ εύκολα την ενέργεια του ανθρώπου που έχω απέναντί μου. Αυτά λοιπόν είναι έτσι κάποια πράγματα ε, τα οποία ανακάλυψα για τον εαυτό μου προς το παρόν μέσα από αυτό το ταξίδι. Πιστεύω βαθιά όμως ότι είναι πολύ καλό να κάνουμε πράγματα στα οποία είμαστε κακοί. Μπορεί λίγο στην αρχή να μας τσιγκλάει, να μας θίγει τον εγωισμό, να μας υπενθυμίζει το πόσο τρωτοί είμαστε, ότι δεν είμαστε τόσο παντοδύναμοι όσο είχαμε στο μυαλό μας. Αλλά στο τέλος της ημέρας είναι πολύ μεγάλη νίκη το να καταφέρεις να φτάσεις σε ένα καλό επίπεδο κάτι στο οποίο θεωρούσες ότι είσαι ανίκανος και γενικά είναι καλό κάθε άνθρωπος να προσπαθεί να βελτιώνεται ακόμα και τα κομμάτια που δεν είναι το δυνατό σου στοιχείο. Δεν λέω ότι πρέπει να τα αναλαμβάνει και να γίνεσαι αυτό ο οποίο ε, το παίρνει πάνω του. Λέω όμω ότι είναι καλό να προσπαθεί να έχει μία ιδέα, να μην είσαι τελείω εκτό. Επομένως ε, είναι καλό να τα δουλέψουμε νομίζω για το καλό όλων. <laughs> Μέσα σε όλο αυτό το ταξίδι όμως ανακάλυψα και κάποια πράγματα στα οποία είμαι καλή ή τουλάχιστον μου βγαίνουν πιο εύκολα νιώθω. Όπως είναι το να κατεβάζω δημιουργικές ιδέες, πράγμα το οποίο ειλικρινά μπορώ ακόμα και στον ύπνο μου, στον μπάνιο, στη τουαλέτα, την ώρα που μαγειρεύω, την ώρα που καθαρίζω μπορώ να το κάνω, δεν τελειώνει ποτέ νιώθω αυτό. Το να παίρνω ρίσκα, κάπως δεν φοβάμαι, κάπως μου, μου έχω εμπιστοσύνη, έχω εμπιστοσύνη και πίστη σε αυτά που ονειρεύομαι. Έχω εμπιστοσύνη και πίστη σε αυτά που ονειρεύεται κάθε άνθρωπος. Γενικότερα πιστεύω ότι μπορούμε. Μπορούμε παιδιά. Θέλω λίγο να το νιώσετε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν αντέχω τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κλειστοί σε ευκαιρίες και δεν τις δίνουν στον ίδιο τους τον εαυτό. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να το κάνει κάποιο άλλο και εσύ να μην μπορεί να το κάνει. Καταλαβαίνω τι τεχνικέ δυσκολίε, καταλαβαίνω ότι μπορεί να πάρει χρόνια, καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην θε να το διαθέσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ να αφήνω ελεύθερο τον εαυτό μου να ονειρευτεί, να το πιστέψει και να αφήνω ελεύθερο τον εαυτό μου να με εκπλήξει. Γιατί πολλέ φορέ συμβαίνει και αυτό. Ξέρεις, νομίζω ότι κάτι είναι πολύ δύσκολο, εγώ δεν μπορώ να το κάνω και ένα τελικά το κάνεις. Και μπορεί να νομίζω σου ήταν και τόσο δύσκολο. Αυτό λοιπόν. Ένα λοιπόν ακόμα έτσι θετικό, καλό ίσως ε, στοιχείο που ανακάλυψα για τον εαυτό μου είναι ότι έχω πίστη. Έχω πολύ πίστη. Και στον εαυτό μου και στους άλλους ανθρώπους και ενδεχομένως αυτό να το λαμβάνουν από εμένα. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και κάποια πραγματάκια τα οποία έχω μάθει στην πορεία. Πράγματα τα οποία ίσως ήταν λίγο challenging και σιγά σιγά τα μαθαίνουμε. Ένα πολύ βασικό πράγμα το οποίο το έχω μάθει πολύ πρόσφατα πιστέψτε με είναι να ρωτάω Ανθρώπου οι οποίοι είναι καλύτεροι από μένα σε κάτι, πώ ακριβώ το κάνουν, ή να του ρωτάω για κάποια συμβουλή. Για παράδειγμα, εφόσον βλέπω ότι η Κατερίνα είναι καλύτερη στην οργάνωση από εμένα, μπορώ να τη ρωτήσω, Κατερίνα, πώ οργανώνεσαι, πώ, α πούμε, όλε αυτέ τι δουλειέ που έχει μέσα στο κεφάλι σου τι βάζει σε ένα παραγωγικό αποδοτικό πρόγραμμα. Και μου απαντάει. Και ξαφνικά, όλο αυτό. Βγάζει νόημα και στο δικό μου κεφάλι και μπορώ και το υιοθετώ και κάνω μια ρουτίνα, προσαρμοσμένη φυσικά στα δικά μου δεδομένα. Αλλά ξέρει, είναι πολύ βοηθητικό καμιά φορά να μιλά με έναν άνθρωπο που κάτι είναι το στοιχείο του και δεν είναι το δικό σου στοιχείο και να βλέπει τη δικιά του οπτική στα πράγματα. Μπορεί, για παράδειγμα, να τη ρωτήσω, Πώ κάνουμε ένα γνήσιο υπογραφή, ρε παιδί μου. Μπορεί να μην το ξέρω. <laughs> Αυτά τα πράγματα λοιπόν πολλέ φορέ ντρεπόμαστε να τα ρωτήσουμε. Δεν σκεφτόμαστε να τα ρωτήσουμε. Θεωρούμε ότι είναι αυτονόητα. Δεν ξέρω ποιο είναι ο λόγο. Εγώ έχω μάθει πάντω μέσα σε αυτό το διάστημα ότι το καλύτερο πράγμα όταν δεν ξέρει κάτι είναι να ρωτά και να το μαθαίνει. Και μετά στη συνέχεια λύνονται άπειρα από τα προβλήματά σου. Έχω μάθει, μάλλον μαθαίνω επίση πώ να μιλάω για τα δύσκολα συναισθήματα πώς να βρίσκω το σωστό timing για να μιλήσω για αυτά τα συναισθήματα, γιατί πραγματικά δεν είναι όλες οι ώρες οι ίδιες. Πολλές φορές η στιγμή που σου έρχεται να μιλήσεις για το συνέστημα που είσαι μπουκωμένος ως απάνω, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να μιλήσεις γι' αυτό. Και θέλει λίγο προσοχή το πώς και πότε μιλάμε για κάποια πράγματα, αλλά το σημαντικότερο είναι να μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Ναι, το timing είναι σημαντικό, αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι το να γίνονται οι δύσκολες συζητήσεις σε αυτή τη ζωή. Είναι κάτι το οποίο έχω φτάσει 24 και μπορώ να σας πω ότι τώρα έχω αρχίσει να το κάνω, μέχρι τώρα απλά τις απέφευγα. Και λύνουν πάρα πολλά προβλήματα, παίρνουν πάρα πολλά βάρη, είναι κάτι που σας συνιστώ να το κάνετε και εσείς γενικότερα. Και γενικά η τέχνη της επικοινωνίας είναι ένα από τα πιο σημαντικά ίσως χαρίσματα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, να είναι σε θέση να επικοινωνεί στους άλλους ανθρώπους πώς αισθάνεται την κάθε στιγμή και να είναι σε θέση να μοιράζεται ένα κομμάτι του εαυτού του με τους άλλους ανθρώπους. Αυτό το θεωρώ απίστευτα πολύτιμο. Κάτι ακόμα το οποίο ας πούμε ότι μαθαίνω αυτή την περίοδο είναι ότι πολλές φορές δεν είναι το timing, δεν είναι η τύχη. Είσαι εσύ είναι κάτι το οποίο μου έχει μάθει ένα πολύ σημαντικό άνθρωπο στη ζωή μου. Όπου κάθε φορά που εγώ του έλεγα πόσο τυχερή είμαι, μου απάνταγε πάντα με τον ίδιο ακριβώ τρόπο και μου έλεγε ότι δεν είναι τύχη, δεν γίνεται τίποτα τυχαία. Για να σου έρθει κάτι σημαίνει ότι έχει κάνει κάτι άλλο για να το προκαλέσει. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω αν το πιστεύω 100% Νομίζω ότι πιστεύω λίγο και στο τυχαίο και. Σίγουρα δεν μπορώ να δεχτώ ότι έχουμε 100% την ευθύνη για κάθε τι που μπορεί να συμβαίνει σε εμά, αλλά με έχει επηρεάσει η αλήθεια είναι αυτή η άποψη και έχω αρχίσει λίγο και το πιστεύω. Έχω αρχίσει λίγο και πιστεύω ότι πραγματικά για τα καλά που έρχονται στη ζωή μας, ίσως και για τα κακά. Έχουμε ευθύνη, έχουμε κάνει κάτι για αυτά. Ακόμα και για το αν έχουμε έναν καλό φίλο ή έναν καλό σύντροφο, έχουμε κάνει κάτι για να τον έχουμε αυτόν τον άνθρωπο, έχουμε συμπεριφερθεί και εμείς κάπως. Αν έχεις ένα καλό συνεργάτη, μια καλή συνεργασία, μια ωραία δουλειά, οτιδήποτε, μπορείς να αισθάνεσαι περήφανος και για τον εαυτό σου, γιατί κάπου κάτι έχεις κάνει κι εσύ σωστά. Νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το είχα ξανασκεφτεί και δεν το είχα ξαναπιστέψει και σιγά σιγά έχω αρχίσει και δίνω credits στον εαυτό μου γι' αυτό. Κάτι άλλο το οποίο ίσως σας βοηθήσει και σας να σκέψει είναι ότι οι πραγματικοί impostors αυτού του κόσμου δεν αισθάνονται ότι είναι impostors. Όπως αντίστοιχα και οι πραγματικά κακοί άνθρωποι δεν είναι αυτοί που ξαπλώνουν κάθε βράδυ στο κρεβάτι τους και σκέφτονται μήπως δεν είμαι αρκετά καλός άνθρωπος. Και τέλος θέλω να κλείσουμε αυτό το επεισόδιο με τη φράση ότι μπορώ να γνωρίζω πολλά και ταυτόχρονα να μαθαίνω. Μπορείς να είσαι καλός είτε στο επάγγελμά σου είτε στη σχέση σου, μπορείς να γνωρίζεις πολλά πράγματα και ταυτόχρονα να μαθαίνεις. Είναι ok και είναι θεμητό αυτό το πράγμα. Και σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ αυτή η σκέψη με όσους ταλαιπωρούνται από Imposter Syndrome. Να σκέφτεσαι λοιπόν ότι γνωρίζεις ήδη πολλά Απλώ ακόμα μαθαίνει. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Θα σα κλείσω. Ελπίζω να σα άρεσε, να σα βοήθησε αυτό το podcast και να σα έκανα καλή παρέα. Πείτε μου άλλα θέματα τα οποία σα απασχολούν και νομίζετε ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Σα ευχαριστώ που ήσασταν το safe space μου για σήμερα και μπόρεσα έτσι να εκφραστώ ελεύθερα και άνετα και να μοιραστώ τι βιώνω εγώ και τι σκέφτομαι αυτή την περίοδο. Θα τα ξαναπούμε, θα δούμε πότε. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα κάθε πότε θα κάνω το podcast, γιατί θέλω κάπως να το αφήσω να πάει και αυτό με τη ροή του. Θέλω λίγο να δω πώς θα μου βγαίνει, πώς θα μπορούσε να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Επομένως, θα το δούμε. Προς το παρόν έχω στο μυαλό μου περίπου έτσι μια φορά το μήνα, κάτι τέτοιο. Αλλά και πάλι σας λέω, καμία πίεση, θα δούμε πώς θα πάει. Αυτά. Φιλιά πολλά, να είστε χαρούμενοι και να εκτιμάτε αυτά που έχετε. あっ